Θα μιλήσουμε και φέτος για τις αριθμίες. Τα σκύπτρα το 2020 τα έχει και πάλι η πολιτική Μαρμαργή. Υποστηρίζεται, έχουμε αναθεωρημένες ευρωπαϊκές και κεφτιντήριες οδηγίες για την πολιτική Μαρμαργή. Υποστηρίζεται πια η χρήση κινητών συσκευών στην ανίχνευση της πολιτικής Μαρμαργής σε άτομα άνω των 65 ετών. Η διαστρωμάτωση και αξιολόγηση του τρομοεμβολικού και αιμορραγικού κινδύνου προτείνεται να γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Προτείνεται η μείωση σωματικού βάρους και ο καλύτερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης. Αλλαγή σε νεότερα διαστημικά όταν το INR είναι κάτω του 2. Κυρίαρχη πλέον η θέση της κατάλυσης όταν αποτυγχάνει η αντιαρρυθμική αγωγή. Κατάλυση σε ταχυμιοκαρδιοπάθεια σαν πρώτη επιλογή. Και πλήρης πλέον η ηλεκτρική απομόνωση των πνευμονικών φλεβών σε όλες τις επεμβάσεις κατάλυσης αυτής. Αυτή όμως η μελέτη, η οποία φαίνεται ότι άλλαξε όλα τα δεδομένα, ήταν η East Athens 4. Είναι μια μελέτη που ο διάμεσος χρόνος της ήταν 5 έτη, είχε πάρα πολλούς ασθενείς, 3.000 σχεδόν, και η οποία σύγκρινε δύο θεραπευτικές στρατηγικές. Τον έλεγχο του ρυθμού σε σχέση με τον έλεγχο της συχνότητας σε άτομα που είχαν κάτω έναρξη κολπικής μαρμαγής κάτω του έτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η μελέτη ήρθε σαν τη διαστολή με την αφήρμ, τη γνωστή αφήρμ, όπου εκεί ο έλεγχος του ρυθμού δεν είχε καταφέρει να δείξει υπεροχή, ίσως να έδειξε και χειροτέρευση σε σχέση με τους ασθενείς που κάνανε έλεγχο ρυθμού. Έτσι λοιπόν, σήμερα, η East Athens 4 έρχεται να δείξει ότι τα καρδιαγιακά συμβάματα και οι νοσηλίες σε αρρώστους που κάναν έλεγχο ρυθμού, είτε αυτός επιτεύχθηκε με αντιαρρυθμικά είτε με κατάλυση, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη συνήθεια αγωγή του ελέγχου συχνότητας. Ποια όμως κατάλυση σήμερα προτείνεται? Φαίνεται ότι σαν αρχική θεραπεία συγκρίθηκε το ablation της κρυοπηξίας των πνευμονικών φλεβών σε σχέση με τα αντιαρρυθμικά φάρμακα και φάνηκε ότι οι υποτροπές στο έτος σε αυτούς που κάναν ablation ήταν 75% σε σχέση με τα αντιαρρυθμικά που φτάσαν στους 45% στο τέλος του έτου. Τόσο αυτή η μελέτη, Stop AF και η Early AF, έδειξε ότι το κρύο ablation που στοχεύει ουσιαστικά στην ηλεκτρική απομόνωση των μνημονικών φλεβών, καταφέρνει στο τέλος του έτους να κρατάει τους αρρώστους σε φλεβόκλειδο αρκετά καλά, στο 75% χωρίς αντιαρρυθμικά, ενώ η αντιαρρυθμική αγωγή δεν ξεπερνάει το 40%. Ένα συχνό πρόβλημα στα εξωτερικά ιατρία είναι ασθενείς που έρχονται και οι οποίοι έχουν ένδειξη να αναταχθούν έτσι ώστε να αποφύγουν την νοσηρότητα, την νοσηλεία, αν θα κάνουν ηλεκτρική ή φαρμακευτική ανάταξη. Η μελέτη RAV2 έδειξε ακριβώς ότι τα πράγματα υπερέχουν εδώ στο να δώσουν φάρμακα και στη συνέχεια σοκ, έναντι του να κάνουμε απευθείας ηλεκτρικό σοκ για την ανάπτυξη. Και αυτό γιατί τα φάρμακα κατάφεραν σε 50% ποσοστό να ανατάξουν τη μαρμαργή χωρίς οι ασθενείς να φτάσουν στο σοκ. Ένα άλλο σημαντικό αίτημα της μελέτης ήταν ότι δεν είχε σημασία πού θα τοποθετηθούν τα πάντες, αν θα ήταν αντερολάτινα ή προστιοπλάγια ή προστιοπίστια. Έτσι λοιπόν προτείνεται να, όταν επιλέγουμε, να χρησιμοποιούμε φάρμακα. Το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε εδώ ήταν η προκαϊναμίδη. Και εδώ έρχομαι να δείξω πόσο είναι ο ρόλος της υπέρτασης στην πολιτική μαρμαρική. Άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε κατάλυση πνευμονικών φλεβών για παροξενούς πολιτικής μαρμαρικής και είχαν υπέρταση, φάνηκε ότι αν συνδυαζόταν η κατάλυση των πνευμονικών φλεβών με κατάλυση με απονεύρωση των νευρικών αρτηριών, αυτοί οι ασθενείς στο τέλος του έτους θα είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό φλεβόκλειδο σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε αυτή την παρέμβαση. Γνωστό σε όλους το συχνό πρόβλημα
για μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ή εμφάνιση στην περιχειρητική περίοδο κολπικής μαρμαριγής. Τι θα σήμαινε αυτό για τους ασθενείς αυτούς? Πρόκειται δηλαδή να έχουν χειρότερη έκβαση σε σχέση με άλλους που δεν εμφάνισαν αυτά. Πράγματι, τόσο η POIS 1 όσο και η POIS 2 έδειξε ότι αυτοί οι ασθενείς στον επόμενο χρόνο που έχουν εμφανίσει σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση περιχειρητική κολπική μαρμαριγή, έχουν πενταπλάσιο κίνδυνο εγκεφαλικού στο έτος που έρχεται, έχουν πολύ περισσότερη θνητότητα και εμφράγματα. Τι συμβαίνει με την βηματοδότηση το 2020? Γνωστό σε όλους ότι η αμφιχυλιακή βηματοδότηση βοηθάει την καρδιακή ανεπάρκεια. Σωστό, αυτό δεν ήταν εφικτό για τεχνικούς λόγους και δεν μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Να βάλουμε το αριστερό καλώδιο. Δοκιμάστηκαν, είχαμε μελέτες που ανακοίνωσαν τη βηματοδότηση τοχής. Βλέπετε στο καρδιογράφημα πόσο στενεύει το QRS όταν βηματοδοτείτε τοχής. Δεξιά στην εικόνα φαίνεται ότι ο δυσχρονισμός βελτιώνεται και είχαμε βήματα για πρώην αιμοδυναμική βελτίωση των ασθενών αυτών, βελτίωση κλινική γενικά των ασθενών, αλλά και του πλάσματος εξωθήσεως. Άρα είναι ενθαρρυντική η τάση της βηματοδότησης ενός νέου εργαλείου και την βελτίωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Τι γίνεται με τους υποδόρους απεινιδωτές? Κλείνει 5 χρόνια η μελέτη αυτή που εγκυτεύουν ότι οι υποδόροι απεινιδωτές σε ασθενείς που δεν χρειάζονται βηματοδότηση όμως, ούτε αντίταχη καρδιακή ούτε απλή, και φάνηκε ότι τελικά οι υποδόροι είναι και αποτελεσματικοί και ασφαλείς. Μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τον έλεγχο αριθμολογικού κινδύνου θανάτου σε αρρώστους με στεφανία νόσο. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ τα απλά ηλεκτροκαρδιογραφικά σημεία μπορούν να μας βοηθήσουν να εκτιμήσουμε και να κάνουμε πρόγνωση κινδύνου και καλύτερη διαστρωμάτωση των ασθενών με στεφανία νόσο. Η παρουσία Q στο καρδιογράφημα, ευρέως QRS και GTS, φάνηκε μαζί με τα σημεία υπερτροπίας ότι είναι προγνωστικοί παράγοντες αριθμολογικού κινδύνου σε ασθενείς με στεφανία νόσο. Όσο πιο πολλά σημεία έχουν αυτοί οι ασθενείς, τόσο πιο μεγάλος ο κίνδυνος αριθμολογικού θανάτου. Και για να πω λίγα λόγια για την COVID και την επίπτωσή της σε σχέση η συνύπαρξή της με αριθμίες. Πολλές αριθμίες αυτούς τους ασθενείς. Παρατηρήθηκαν όσο και το πλήθος σε αρρώστους με βαριά νοσηρότητα από COVID-19, τόσο υπερκυλιακές ταχυκαρδίες, κορδική μαμαγή, κορδικός περιορισμός, κυλιακές ταχυκαρδίες, καρδιακές ανακοπές. Συνήθως με σοβαρή νόσο COVID. Πιθανοί μηχανισμοί που προτείνονται για αυτές τις αριθμίες είναι φυσικά η υποξία, η μυοκαρδίτιδα, η ανώμαλη ανοσολογική απάντηση, η μυοκαρδιακή ισχυμία, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές του όγκου των υγρών και φυσικά οι παράπλευρες διαταραχές των φαρμάκων. Ποια είναι η θεραπευτική στρατηγική? Φαίνεται βέβαια πως η στρατηγική κύριο λόγο στην αντιμετώπιση της COVID-19. Χρειάζεται όμως σε αυτούς τους ασθενείς οπωσδήποτε να προσέξουμε τυχόν προϋπάρχουσα κληρονομικά νοσήματα που θα κάναν τους ασθενείς πιο ευάλωτους σε φάρμακα και στις παρατάσεις του QTAFSE. Και γι' αυτό θέλει μια προσοχή, μήπως υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τα καρδιακά φάρμακα και τα φάρμακα της COVID-19. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε αυτούς τους ασθενείς είναι καλό να ελαχιστοποιήσουμε την έκθεσή τους στις ηλεκτροφυσιολογικές ομάδες, σε εμάς όλους. Τα σκύπτρα θα μείνουν στους γιατρούς που αντιμετωπίζουν την COVID-19, με απόλυτη γνώση, βέβαια, των ενδεχόμενων αριθμολογικών συμβαμάτων.
ας περιορίσουμε τις εκθέσεις τους στα ηλεκτροφυσιολογικά εργαστήρια. Ευχαριστώ.